Δεν βοηθήσαν οι καιρικές συνθήκες εκεί. Στην αρχή είχε ξηρασία, μετά πολύ βροχή, δεν βοηθήσαν στα σκυλιάκια. Δεν ξέρω τα χωρίς. Ρε παιδιά, την άλλη φορά δεν το είχαμε δει. Τρία μέτρα πάχος ο τείχος του να μην. Ρε παιδιά, ξέρετε πως δούλευε. Ναι. Φίλιππα, αυτές ήταν στάνταρ και τις πέτρες τις βάζανε μέσα έξτρα. Ναι, αυτές ήταν μόνιμα. Ναι. Αυτές από την πολύ τη ζέστη δεν γινόντουσαν ασβέστη και αυτές, όχι. Διαλέγαν τις καλύτερες, τις πιο ανθεκτικές. Αυτές που ήταν για τον ασβέστη ήταν άλλες πέτρες. Και ίσως η φωτιά να μην πήγαινε τόσο άκρη. Και αυτό και να έρχεται κάποιος από το μέλλον που είναι πολύ πόση μισή ώρα και να το κάνεις αυτό εκπαιδευτικό να έρθει να το βλέπεις. Και μια φορά το χρόνο να το φουντώνουν. Όταν και μήλος, και αντίμήλος. Τρία νησιά από τις παλιοκατούνες. Ναι. Το καράβι. Τρία νησιά. Και αντίμήλος, Μιχάλη. Τρία. Παραπόλα λογικά έπρεπε να φαίνεται καθαρά τώρα. Όχι, έχει... Είναι ο ήλιος. Είναι άμα ο ήλιος. Φύγει ο ήλιος, τώρα θα σηκωθεί πιο ψηλά, θα φαίνεται. Εκεί τι είναι. Εκεί είναι σπέτσες. Σπέτσες, πετσοπούλα το μικρότερο. Και μέσα... Όχι, είναι, ακόμα είναι η πάχνη που έχει τώρα, που είναι η υγρασία. Η υγρασία, ναι. Μετά το μεσημέρι θα φαίνεται καντήλι μετά το μεσημέρι. Οι μπουρνιάδες κάτω. Αυτή η πέτρα γιατί είναι έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο στο κομμάτι. Μερακλείες. Είναι παρατημένα, όχι ρε, αφού να. Είναι ιδιώτικο. Άμα βραδιάσεις, ζωή ωραία, άμα βραδιάσεις σε μια. Τώρα είναι καλά, μόλις βραδιάζει, προβόλει. Είναι ίδιο του μέλλοντος. Ναι. Εσένα ξέρεις. Είναι πρέπει να δει. Είπε η Βάσο πήγε προχθές. Είναι ακριβό από μόνο του. Δηλαδή εγώ πρέπει να που ήταν εγώ τη θυμάμαι πολύ μικρή χτες.
το τριγάνε, το τριγάνε κανονικά αλλά. Μπράβο, το τραμπουλέ, δεξιά είναι. Κάπου είναι, ναι. Θα πάμε από εκεί, εκεί είναι το μόνο. Ο Μίχνα, ακούω εδώ κάτω θα είναι. Πού να πάμε εκεί πάνω καλή τώρα. Γύρω-γύρω, αλλά από να φύγει. Ήταν εξαιρετικό. Αυτές τις ελιές έχουν καταλήψει.